Πόσοι δεν περνούν καθημερινά από την παλιά Εθνική Οδό στο ύψος του Πλατανιά. Ειδικά το καλοκαίρι, χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες βλέπουν μια αποθήκη πάνω στο δρόμο ανάμεσα στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία. Μια αποθήκη που εδώ και 8 χρόνια είναι το σπίτι του κυρίου Μιχάλη. Να έρθει το κράτος να δει που μένω εγώ στον Πλατανιά. Λέγομαι Μιχάλη Τζανής και να έρθει να με βρει οποιοδήποτε θέλει που μένω στον Πλατανιά. Το συναντήσαμε στο κέντρο της πόλης και μας κάλεσε να δούμε πού ζει από το 2006. Στην καλύβα των περίπου 15 τετραγωνικών δεν υπάρχει ρεύμα, συνηθισμένο δυστυχώς στις μέρες μας. Δεν υπάρχουν τζάμια στα παράθυρα, ενώ οι ιδιοκτήτες του οικοπαίδου του έχουν παραχωρήσει το χώρο για να μπορέσει να ζήσει. Στην επίσκεψή μας έδειξε πώς είναι η καθημερινότητά του. Δεν έχω δουλειά, ήμουν σε ένα ξενοδοχείο μέχρι να σταματήσει γιατί πήραν κάποιους Βούλγαρους. Δράμα, δραματική η κατάστασή μου δραματική. Ο κύριος Μιχάλης μας λέει ότι δεν έχει παράπονο, δεν ζητά τίποτα από κανένα, αν και όσοι το γνωρίζουν περνούν που και που να του αφήσουν λίγο ψωμί και φαγητό. Πώς τα βγάζετε πέρα? Έχει κανένα κάτω εδώ πέρα πάνω ψάξω. Την αλήθεια δεν θέλεις, αλήθεια λέω και εγώ. Και δεν τρέπομαι. Θα με βλέπουν και δεν με βλέπουν. Εγώ το μόνο καλό που έχω είναι ότι είμαι καλός άνθρωπος. Όχι χριστιανός, καλός άνθρωπος. Άλλο να είσαι χριστιανός και άλλο να είσαι καλός άνθρωπος. Εντάξει, χριστιανός είμαι. Βοήθεια από κάπου? Τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω κανένα. Ξεκάρπατος είμαι. Δεν έχω κανένα στον κόσμο. Γι' αυτό και να ψηφίσω. Τι θα με κλέψει? Ο 64χρονος έχει εργαστεί 20 χρόνια και βρίσκει τον τρόπο για να βγάλει πολύ λίγα ευρώ για να καλύψει μερικές από τις ανάγκες του. Αυτά τα μπουκάλια μαζεύω ένα-ένα και έχουν 13 λεπτά το ένα. Αυτά τα κουτάκια έχουν 50 λεπτά το κιλό. Τα μαζεύω από το δρόμο. Για το κράτος ο κύριος Μιχάλης είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ανασφάλιστος, χωρίς κάρτες και φορολογικές δηλώσεις. Έχει μόνο την ταυτότητά του και τώρα προσπαθεί να βγάλει ένα επίδομα από την πρόνοια, γιατί ακόμη και εκείνος που ζει εδώ και χρόνια, όπως κάποιοι συμπολίτες μας που βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ανάλογη θέση, δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. 20 χρόνια. Γιατί έτσι, δηλαδή 20 χρόνια τώρα τίποτα... Ασφάλιστος. Πάω αυτή τη στιγμή κοιτάω να βγάλω κάποιο. Από την πρόνοια κάποιο χάρτη. Την μπάσκε πάρω. Γι' αυτό ήρθα να πάρω ένα χαρτί εδώ από την εφορία, ότι δεν κάνω φορολογική δήλωση και τέτοια. Ο μόνος του φίλος ο Παναγιώτης, ο σκύλος του. Ευτυχώς που έχει και αυτόν, όπως λέει. Ένα σκυλάκι έχω μόνο και αν δεν είχα ένα σκυλί, θα είχα πεθάνει. Γιατί με αυτό μιλάω όλη την ημέρα. Με ένα σκυλάκι που έχω και με καταλαβαίνει. Του μιλάω και μου γαυγίζει.